Καλησπέρα σε όλους. Ο Le Corbusier είχε δηλώσει ότι το χρώμα στην αρχιτεκτονική είναι ένα μέσο ισοδύναμο με την κάτωψη και την τομή. Ανατρέχοντας τη διαδικασία σύνθεσης στα έργα μου, οι πρώτες σκέψεις για την επιλογή χρωμάτων και αποχρώσεων έρχονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάτωψης. Σχεδόν σαν ένα ονειρικό ταξίδι στο χώρο που αποκτά τρισδιάστατη υπόσταση, έρχεται η έμπνευση για τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που τον συνθέτουν. Οι κολόνες, τα δοκάρια, οι σκάλες, οι πόρτες αποτελούν συνήθως σημεία τονισμού, διαφοροποίησης και ενοποίησης στους χώρους. Η χρήση χρώματος είναι το βασικό εργαλείο και μέσο για να αποκτήσει ο χώρος αισθητική ταυτότητα, βάθος και προσωπικότητα. Σε άρρηκτο συνδυασμό με την τοποθεσία, το φυσικό περιβάλλον και το φωτισμό, η προσαρμοστικότητα των χρωμάτων μέσω των αποχρώσεών τους από ισχυρές σε απαλές δίνουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τον χώρο, να δώσουν ένταση και άλλοτε ηρεμία. Η οπτική δύναμη και προοπτική των χρωμάτων είναι χαρακτηριστική με άμεση επιρροή και επίδραση στους ανθρώπους. Τα χρώματα προκαλούν συναισθήματα και σίγουρα συνδέονται με την ανθρώπινη ψυχολογία. Η αγάπη, το πένθος, η χαρά έχουν απόχρωση, όπως άλλωστε η θηλυκότητα και ο ανδρισμός. Στην αρχιτεκτονική και το design, τα χρώματα δεν περιορίζουν την εφαρμογή τους μόνο σε επιχρίσματα. Το ευέλικτο αυτό μέσο συχνά εμφανίζεται και σε μη δομικά στοιχεία. Υφάσματα, έπιπλα, χρηστικά στοιχεία όπως πόμολα αποτελούν άλλοτε λεπτομέρειες και άλλοτε βασικά σημεία αναφοράς σε εσωτερικούς χώρους και κτίσματα. Μέσω της υφής τους, του σχήματός τους, διακοσμούν το ίδιο το μέσο, δίνοντας σε επιφάνειες μικρές και μεγάλες φόρμα και σχήμα. Οι δυνατότητες των συνδυασμών είναι απεριόριστες, χαρακτηριστικό που απελευθερώνει το design, προάγει τη δημιουργικότητα και πολλαπλασιάζει τις προσωπικές δυνατότητες έκφρασης. Συχνά ακούμε ότι διανύουμε την τάση ενός χρώματος, τα περιοδικά, οι οίκοι επιπλώσεων, υφασμάτων, σχεδιαστές συντονίζονται στις αποχρώσεις του. Η μονοχρωμία γίνεται ισχυρή μέσω της επανάληψης και της οπτικής συνοχής. Η ομοιομορφία και το τέριασμα γίνονται συνώνυμο με την ηρεμία. Κατά την περίοδο του εγκλισμού, τα χρώματα αποτέλεσαν μια δημιουργική ενασχόληση στη διαφορετική καθημερινότητά μου. Η ανάγκη μου να κρατήσω ζωντανή τη φαντασία μου με οδήγησε στην ιδέα να δημιουργήσω ένα χρωματολόγιο, ένα ημερολόγιο χρωμάτων. Αντικείμενα όλων των ειδών, όπως τρόφιμα ή διένδυσης που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι μου, συντέθηκαν με σκοπό τη δημιουργία ενός χρωματικού κολάζ. Η διαφορετική κλίμακα, η υφή, το σχήμα τους ενώνονται κάτω από το πλαίσιο της όμοιας απόχρωσής τους. Θα σας παρουσιάσω το πρωτότυπο αυτό χρωματολόγιο, το οποίο σίγουρα αποτελεί και σημείο έμπνευσης για χώρους που δημιούργησε εκ των υστέρων. Το κίτρινο, το χρώμα του φωτός, ξεχωρίζει ως ισχυρή και δυναμική επιλογή, υπογραμμίζοντας λεπτομέρειες με μεγάλη επιτυχία. Το πράσινο, το χρώμα της φύσης, προδιαθέτει την αίσθηση της οικειότητας γιατί παραπέμπει στο φυσικό μας περιβάλλον. Η αρμονία και η αναζωογόνηση είναι συναισθήματα που προάγονται στους χώρους. Το μπλε, το χρώμα της ηρεμίας. Η αίσθηση του βάθους και της χαλάρωσης είναι βασικό χαρακτηριστικό της απόχρωσης αυτής, αλλά και των χώρων όπου επικρατεί. Το κόκκινο. Το ροζ, το χρώμα που συντέθηκε με τη θηλυκότητα λόγω της διακριτικής του έντασης, πλέον χρησιμοποιείται ευρέως χωρίς το στίγμα του φύλου, αλλά χάρη στις ξεκούραστης αίσθησης που φέρνει στην ατμόσφαιρα.
Το μαύρο, το χρώμα του μυστηρίου, κατάφερε να ξεπεράσει το ταμπού της σκούρης απόχρωσης και συνδέθηκε με την επισημότητα. Το πορτοκαλί, το χρώμα της αισιοδοξίας, προάγει την ευθυμία με αποτέλεσμα οι χώροι όπου χρησιμοποιείται να χαρακτηρίζονται για τη ζεστή ατμόσφαιρα και την εύθυμη διάθεση που προκαλούν στους κατοίκους τους. Και τέλος το γκρι, το χρώμα χαμελέοντας, ως απόχρωση χαρακτηρίζεται ουδέτερη γιατί συνδυάζεται καλύτερα με όλες τις άλλες αποχρώσεις. Ευχαριστώ πολύ.